Είναι ο Παναγιώτη Λάμπια μαζί μα. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστε αυτέ οι εικόνε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Και φαίνεται ότι παγιώνεται μια κατάσταση ένταση εκεί. Το δυστύχημα είναι ότι πρέπει πάλι να μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Τα ίδια για τα οποία μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώ δύσκολα αλλάζουν. έχει χάσει τη σημασία τη κάθε λέξη. Είναι αδιανόητο σήμερα να συμβαίνουν αυτά στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, για πολλωστή φορά. Η καταστροφή είναι η μία πλευρά τη ιστορία. Η άλλη πλευρά τη υποθέση είναι ότι δεν θέλουν τελικά ανοιχτά πανεπιστήμια. Αυτοί που υποτίθεται ότι μάχονται για τα ανοιχτά πανεπιστήμια, στην πραγματικότητα θέλουν να τα καταστρέψουν, όχι μόνο τα κτίρια και τι υποδομέ, αλλά να καταστρέψουν την πραγματικότητα που πρέπει να είναι ένα πανεπιστήμιο. <Τι>, είναι περίκλειστα είναι... στην κοινωνία. Είναι το 2022 αντικείμενο συζήτηση το αν θα γίνει μια βιβλιοθήκη ε, σε ένα πανεπιστήμιο. Δε, έλεος. Τι άλλο, προφανώ αυτή. Περασπίζονται δίθεν τα πανεπιστήμια, τα υπονομεύουν, τα καταστρέφουν. Και εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Πέρα από αυτό που συμβαίνει με του φοιτητέ, και επιτέλου πρέπει να κατανοήσουν και οι φορεί τη πόλη στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και παντού, ότι δεν μπορεί να αφήνουν τα πράγματα να εξαλείψουν στη τύχη του και από μόνα του. Η Θεσσαλονίκη έχει δήμαρχο, έχει πολιτικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη προφανώ και πρέπει να επιβάλλει την τάξη. Πώ αλλιώ, με την αστυνομία. Ναι, σου λένε δυστυχώς. οι φοιτητέ, δεν μπορούν να έχουμε 40 κλούβε έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και αύριε. Γιατί κάνουν βόλτα κλπ. Τι δουλειά έχουν γίνει. Με ήταν δυσάρεστο το ξέρω. Συμφωνώ, απαράδεκτο. Όχι. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει κάποια σοβαρά, ή και, και κάποια έχουμε... στιγμή θα συμβεί. Όταν κάθε φορά χρειάζεται, γίνεται μια σύγκρουση. Κάποια στιγμή κάποια βολίδα θα προκαλέσει τα χειρότερα. Α ευχηθούμε να μην συμβεί. Αλλά τι δουλειά έχει η αστυνομία εκεί. Πάει να προστατεύσει αυτό που καταστρέφουν οι άλλοι. Η αστυνομία δεν έχει καμία όρεξη να κόβει βόλτα στο πανεπιστήμιο. Προφανώ πάει για να επιβάλει την τάξη. Το κράτο πρέπει να επιβληθεί. Αν δεν επιβληθεί, δεν υπάρχει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν πολιτικέ ευθύνε. Όχι μόνο στην κυβέρνηση που καθυστερεί και έχει καθυστερήσει απαράδεκτα. Και μέρε που συζητάμε αυτό το πρόβλημα είναι που βγήκε και καινούργιος ο της νόμο ε, τη κυρία Κεραμαίο για το νέο πανεπιστήμιο. Mm. Έχουμε χάσει μια δεκαετία από αυτό. Υπήρχε ανάλογο νόμο και καταργήθηκε στην πορεία. Και φτάσαμε σήμερα να ξανασυζητάμε τα αυτονόητα που είχαμε λύσει, υποτίθεται προδεκαετία με μάλιστα με μια τεράστια πλειοψηφία στη Βουλή, με 255, αν θυμάμαι, θετικέ ψήφου στον νόμο Διαμαντοπούλου. Σήμερα λοιπόν, να τελειώνουμε, να πάρουν την ευθύνη του και τα πολιτικά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να χαϊδεύει τα αυτιά των μπαχαλάκιδων και των κάθε είδου και μορφή παρανόμων που στην πραγματικότητα για αυτού είναι το άσυλο και όχι για του φοιτητέ και του καθηγητέ. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να ανοίξει προ την κοινωνία, να είναι χώρο ελεύθερη διακίνηση ιδεών για Κάθε έναν που θέλει να δράσει εκεί, είτε νέο επιστήμονα. Και να πάρουν και τα ελληνικά πανεπιστήμια, Παναγιώτη, τη που του αξίζουν. Γιατί κατά τα άλλα είναι σπουδαία. Γίνεται σπουδαία δουλειά στα ελληνικά Δυστυχώς, πανεπιστήμια. Με προσωπικό αγώνα ορισμένα. Αυτέ οι, οι εικόνε πραγματικά τα δικούν. Τα ντροπιάζουν. Πρέπει επιτέλου να ανοίξουν προ την κοινωνία, να ανοίξουν προ τον κόσμο. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ.